Πάμε και στο θέμα που θα μα οδηγήσει μέχρι την κλήρωσή μα. Εδώ είναι ο κύριο Τσιρίδη. Έχει έρθει για μα από τη Θεσσαλονίκη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Τσιρίδη είναι ορθοπαιδικό, για να σα τον συστήσω. Ε, ένα σπουδαίο γιατρό και είναι ένα από του γιατρού που μα αρέσουν πάρα πολύ γιατί, γιατί βάζει την τεχνολογία στην ιατρική και κάνει τη ζωή μα καλύτερη. Εκεί που την έχουμε ανάγκη και εκεί που έχουμε μια δυσκολία. Λοιπόν, ρομποτική ορθοπαιδική. Να το καταλάβουμε έτσι πρακτικά. Πού μα αφορά και τι μα κάνει καλύτερο. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική σα πρόσκληση στο ε, το εμείς μεγάλο σενάριο και το ευχαριστώ και τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών για την ευκαιρία που μα δίδει. Ρομπότ και την έχετε ακούσει πάρα πολλέ φορέ. Ε, αλλά αυτό που φέρνουμε και με την ιδιότητά μα στην Ακαδημαϊκή, στην Θεσσαλονίκη, είναι ότι ναι, με το ρομπότ, αλλά το ρομπότ φέρνει και μια νέα αντίληψη για το πώ κάνουμε τι επεμβάσει. Οι αρθροπλαστικέ γίνονται, αλλά γίνονται με διαφορετικό τρόπο είναι μια καινούργια, πραγματικά καινούργια επέμβαση. Όχι το ρομπότ μόνο του, ο τρόπο που χρησιμοποιούμε το ρομπότ. Και αυτό λέγεται εξατομίκευση, κύριε Βαγγελάτε. Δηλαδή, ε, κάνουμε την εγχείρηση έτσι που να ταιριάζει στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Πόσο πιο πολύ, γιατί υποτίθεται ότι μια επέμβαση, α πούμε, πάντα έχει τα προσωπικά χαρακτηριστικά. Φυσικά. Εδώ τώρα τι παραπάνω κάνετε γι' αυτό. Αυτά τα προσωπικά χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν με τη λειτουργία τη άρθρωση. Αυτά δεν μπορούσαμε να τα λάβουμε υπόψη μα παλαιότερα. Είχαμε μια άρθρωση που τη βλέπαμε σαν έναν χώρο στον οποίο μπαίναμε, κάναμε μία πράξη και βγαίναμε. Τώρα το χώρο αυτό με τη βοήθεια της ρομποτικής τεχνολογίας τον βλέπουμε πώς λειτουργεί ή να το πω καλύτερα πώς θα λειτουργήσει mm -hmm. μετά την επέμβαση. Αυτό γίνεται πριν και κατά τη διάρκεια της επέμβασης και αυτό μας βοηθάει να κάνουμε την επέμβαση λειτουργική. Είναι μια άλλη φιλοσοφία. Την έχουμε εισαγάγει στον χώρο. Να το πω και, και αλλιώ. Σα βοηθάει ή εμά μα βοηθάει να σκεφτόμαστε και κάτι άλλο. Ότι λιγοστεύει τα λάθη. Πολύ. Γιατί ο γιατρό είναι άνθρωπο. Κάνει λάθη. Και μπορεί να πει ότι ο γιατρό σου θα κάνει σε ένα στου εκατό λάθο, άρα ένα τα εκατό. Ε, ανθρώπινο είναι, αλλά σε αυτό που θα κάνετε λάθο είναι 100%. Έτσι. Εδώ λοιπόν προφανώ με αυτέ τι μεθόδου είναι τέτοια η ακρίβεια που τα λάθη πια σχεδόν μηδενίζονται. Για μένα. Ω δυνητικά στενή, κάποια στιγμή αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό που λέτε, και να σα δώσω και μια άλλη διάσταση. Καθώ η τεχνολογία προχωρά, οι μηχανέ αυτέ μαθαίνουν από τον άνθρωπο yeah, right. και συνέχεια θα μα δώσουν και προτάσει προχωρούμε με την ομάδα μου στο Πανεπιστήμιο και σε αυτή τη διάσταση να εκπαιδεύουμε τις μηχανές να δίνουν πρόταση κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια νέα εποχή. Να δίνει η μηχανή την ώρα Η ό, μηχανή θα δίνει δυνατότητε, δυνατότητες, θα δίνει προτάσεις. Θα επιλέγει ο εγχειρητή, αλλά θα έχει πρόταση. Σε, σε συγκλονιστικό είναι ειναι. είναι, συγκλονιστικό, είναι πολύ σημαντικό, είναι η αιχμή του δώρατος και είμαστε περήφανοι στην Ελλάδα που δημιουργούμε αυτή τη τεχνογνωσία. Και την δημοσιεύουμε. Έχουμε πολύ ισχυρή ακαδημαϊκή οντότητα, όπω βλέπετε, με τι προεδρίε σε διεθνεί οργανισμού και φόρα. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα και την ξεκινούμε από εδώ. Εδώ ξεκινήσαμε τη ζωή μα εκτό Ελλάδο. Είναι μεγάλη προσφορά στην πατρίδα άνθρωποι να γυρνάνε πίσω και να κάνουν καλά, πραγματικά καλά, ε, Έλληνε ασθενεί. Πείτε μα λίγο η ρομποτική, α πούμε, τι πλεονεκτήματα έχει στην αποθεραπεία. Ε, στο διάστημα αυτό, δηλαδή, μέχρι να γίνει πλήρω λειτουργικό, πόσο πιο καλά εξελίσσεται αυτό. Πολύ καλή ερώτηση είναι αυτή που μου κάνετε. Και πέρα από το κοινό λεγόμενο ότι οι άνθρωποι θα είναι καλύτερα, είναι καλύτερα γιατί. Γιατί ακριβώ αποτυπώνουμε τη λειτουργικότητα, τη βλέπουμε, το δικό σα γόνο, το με το δικό μου, μπορεί να φαίνονται ίδια, δεν λειτουργούν όμω με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το συλλαμβάνει με τη βοήθεια του γιατρού το ρομποτικό σύστημα, το αποτυπώνει και μου δίνει τη δυνατότητα την ώρα τη επέμβαση να το. Ε, Εφαρμόσω πάνω στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτή η εξατομίκευση, η εξατομικευμένη λοιπόν ρομποτική αρθροπλαστική, είναι καινούργια αντίληψη, είναι καινούργια εγχείρηση. Την φέραμε στην Ελλάδα, την φέραμε στι. Εν πάνω σου είναι πολύ πιο αποτελεσματική, κάνει 180. πολύ πιο γρήγορα 100%. καλά τον ασθενή, έτσι. Και αισθάνεται καλύτερα, κύριε Ευαγγελέα, του ασθενή, γιατί είναι όπω θα ήθελε η άρθρωσή του. Όπω έμαθε να λειτουργεί. Ξέρετε, νομίζω, κύριε Τσερίδη, και το λέω για να κλείσουμε. Η γενιά σα. Ίσως κάποτε αποδειχθεί η πιο πλήρης γενιά γιατρών και χειρουργών. Ξεκινήσατε με άλλες μεθόδους, τι πιο παραδοσιακέ, ναι. και φτάσατε σήμερα να χειρίζεστε τα ρομπότ. Ε, όλη αυτή η μετάφραση είναι μια πραγματικά τεράστια εμπειρία. Είναι. Δηλαδή είστε ε, κανονικέ εγκυκλοπαίδειες με αυτό που λέμε hands-on. Ε, δεν ξέρω αν θα είναι και η, μετά από ή 20-50 χρόνια χειρουργή σε αυτό, είναι αλλά. Είμαι σίγουρο ότι θα είναι και πιστεύω με αισιοδοξία ότι οι κοινωνίε εξελίσσονται προ το καλύτερο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ για την φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα, πάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλά. κύριε Τσερίδη.